Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματο άσκησε ο Ισαγγελέα σε βάρο του ιδιοκτήτη των τριών σκύλων που κατασπάραξαν την 50χρονη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού τη, στη Νέο Χορούδα Θεσσαλονίκη. Ο ίδιο δηλώνει συντετριμένο. Είμαι βαθιά συντετριμένο. Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου για το θάνατο τη Ελσάβετ. Στην αυλή του σπιτιού μου έχω ψηλή περίφραξη δύο μέτρων. Η πόρτα ήταν κλειστή. Τα σκύλια είναι τσοπανόσκυλα, πολύ φιλικά. Δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ελεύθερα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Η δίωξη βασιστήκε σε μαρτυρίε, σύμφωνα με τι οποίε τα τρία μεγαλόσωμα σκυλιά είχαν ξεφύγει από την αυλή του σπιτιού του 37χρονου. Ο ιδιοκτήτη φέρεται να υποστηρίζει πω τα σκυλιά δεν βγήκαν από την πόρτα τη αυλή του, αλλά από μία τρύπα 30 εκατοστών που έσκεψαν στο έδαφος. Η πόρτα ήταν κλειστή, όλη η υπόλοιπη περίφερξη ήταν πάρα πολύ σωστή. Προφανώς, από αυτή τη μικρή τρύπα, την οποία δεν είχε αντιληφθεί και δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτή, διέφυγαν τα σκυλιά. Οι σκύλοι βάλουν στον κήπο τη γυναίκα, όπου εκτελούσε εργασίε το μεσημέρι τη Κυριακή, από την ανοιχτή πόρτα και την τραυματίζουν θανάσιμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα δέχθηκε δεκάδε δαγκωματιέ στο κεφάλι, τον θώρακα, την κοιλιά, τα άνω και κάτω άκρα. Κατέληξε στα χέρια των δύο γιών τη, που δεν πρόλαβαν το κακό, επειδή ήταν στο εσωτερικό του σπιτιού. Ο εργάτη που δούλευε μαζί τη, στον κήπο εκείνη την ώρα, ήταν έξω και έκοβε κλαδιά, επειδή ο δεν άκουσε τι φωνέ τη. Η περιγραφή του στο Πολίτε Ωρεοκάστρου είναι συγκλονιστική. Ήμουν έξω και έκοβα του θάμνου. Κάποια στιγμή είδα τον γείτονα από απέναντι να μου κουνάει τα χέρια και να προσπαθεί να μου πει κάτι που δεν καταλάβαινα. Εννοούσε να κάτσω εκεί που ήμουν, να μην κουνηθώ ούτε να πάω πουθενά. Μετά είδα να κρατάει όπλο στα χέρια του και να ρίχνει στον αέρα. Ήταν κυνηγό. Μόλι έριξε, τα σκυλιά φαίνεται πω τρόμαξαν και έφυγαν. Ο 37χρονο ιδιοκτήτη των σκύλων ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και ω τότε παραμένει κρατούμενο.